διαβευθεί και από τις έρευνες της κοινής γνώμης και από το ποσοστά τηλεθέασης που είχε ως ένα από τα πλέον έγκυρα δελτία ειδήσεων στη χώρα. Κατά τη γνώμη μου το πιο έγκυρο. Την περίοδο όμως του δημοψηφίσματος, θυμόμαστε όλοι τα σούπερ, για όσους δεν ξέρουν, τα σούπερ είναι οι τίτλοι που πέφτουν κάτω από τα θέματα. Θα σας απαντήσω πλήρως και θα σας καλύψω. Εάν μου πείτε 10 σούπερ, θα σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Και πρέπει να σας πω ότι από ένα τέτοιο σούπερ, και επειδή δεν ήταν σωστό, την παραμονή των ευρωεκλογών μου σπάσει το αγγείο και σας είπα ότι δεν ακούω από το αριστερό, αυτή από τη στεναχώρια μου. Διότι δεν ήταν σωστό. Θα σας πω κι άλλα 20, τα οποία ήταν υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμία σημασία. Θα έλεγα ότι προσπαθούσαμε οι συνάδελφοί μου και όσο εγώ ήμουν διευθυντής τους και στη συνέχεια, προσπαθούσα να κάνω το καθήκοντος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν με ρωτήσετε αν είμαστε ευχαριστημένοι, σας απαντώ όχι. Κύριε Λιαρέλη, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, θα μου επιτρέψετε μία διευκρίνηση. Δεν ζητάμε από κάποιον να είναι υπέρ ή κατά του ΣΥΡΙΖΑ, για να είναι ξεκάθαρο αυτό. Απλώς να υπάρχει μία αντικειμενική παρουσίαση των γεγονότων. Σε αυτό απαντώ. Αν μας ρωτάτε αν είμαστε ευχαριστημένοι είτε όταν εγώ ήμουν διευθυντής ειδήσεων είτε τώρα που δεν είμαι και είμαι διευθύνων σύμβουλος, σας απαντώ όχι. Δεν θα είμαστε ποτέ ευχαριστημένοι, γιατί το να είσαι ευχαριστημένος είναι σαν τον ορίζοντα. Όσο και να τον πλησιάζεις, ο ορίζοντας την ίδια απόσταση. Θα είναι όπως έλεγαν οι παλιοί κομμουνιστές του Σοβιέτ. Θα επισημάνω βεβαίως και οφείλω να σας επισημάνω ότι και το πιο έγκυρο δελτίο έχουμε και τους πιο έγκυρους δημοσιογράφους έχουμε και είμαστε σε μακρά καλύτερη μοίρα συγκρινόμενοι με άλλους. Σας επαναλαμβάνω, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Θα μπορούσα να σας επικαλεστώ ότι δεν υπάρχει εκλογική αναμέτρηση όπου τα τελευταία χρόνια και ιδίως της πόλωσης, όπου όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων ανεξαιρέτως, και μέσα όταν λέω αρχηγούς κομμάτων εννοώ του σημερινού κυβερνώντος κόμματος και όταν ήταν κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που αν υπήρξε ένα δελτίο στο οποίο μίλησαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, αυτό ήταν μόνο το δελτίο. Κύριε Λιαρέλη, σε καμία περίπτωση αυτό που είπαμε δεν αφορά τους εργαζόμενους δημοσιογράφους. Όλη η συζήτηση γίνεται για το κατά πόσο ένας επιχειρηματίας κατέχει ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, ένας επιχειρηματίας που έχει άλλου είδους δραστηριότητες, κατέχει ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης για να έχει κάποια πολιτική επιρροή. Αφού κλείσαμε λοιπόν το θέμα της αντικειμενικότητας, διότι παραδείγμα χάρη και στο δημοψήφισμα ακόμα στο οποίο εγκληθήκαμε και εγκλήθηκαν και συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι αδίκως και χυδαία και γι' αυτό στο δημοψήφισμα όμως, στο δημοψήφισμα υπήρχε μια εικόνα όμως, ξαναλέω, πολύ συγκεκριμένη. Θα το ακούστε όλο. Το μόνο δελτίο στο οποίο μίλησε ο σημερινός πρωθυπουργός είναι το δελτίο του Αντένα και η Μαρία Χούκ. Δεν έχει να κάνει με αυτό που συζητάμε, κύριε Λιαρέλη. Έχει να κάνει με το τι πέρναγε ως άποψη το συγκεκριμένο κανάλι και με τον τρόπο που το πέρναγε. Κυρία Καβαδία, δεν μπορώ. Αλλά ας συνεχίσουμε, γιατί δεν θα έχω χρόνο σε λίγο. Ας προχωρήσουμε όμως, αλλά για να προχωρήσουμε πρέπει να τελειώσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να τελειώσω. Είτε να συμφωνήσω μαζί σας, που αν δεν συμφωνώ, δεν θα συμφωνήσω. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε ότι είπε ο κύριος Αλαφούζος ή αυτό το οποίο λέει το κύριο ερώτημά σας περί επιρροής. Σε ό,τι αφορά τον Αντένα και την οικογένεια Κυριακού δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει και το ξέρετε ότι δεν υπάρχει και το ξέρει και η ελληνική κοινωνία ότι δεν υπάρχει. Και επειδή επικαλεστήκατε μία συνέντευξη του κυρίου Αλαφούζου, θέλω να σας πω ότι στην κατάθεση του κυρίου Αλαφούζου, δεν το χρησιμοποιώ, η απάντησή μου είναι ότι δεν υπάρχει. Για είμαστε καθαροί. Επικαλεστήκατε όμως μια αναφορά του κυρίου Αλαφούζου και θέλω να σας πω ότι στην κατάθεση του στην Επιτροπή ο κύριος Αλαφούζος είπε συγκεκριμένα ότι αυτή η αναφορά του δεν αφορά την οικογένεια Κυριακού και τον Αντένα. Δεν επικαλούμε την μαρτυρία του κυρίου Αλαφούζου. Η θέση μου είναι ότι δεν υπάρχει κατανοητό τέτοιο θέμα και θέλετε να σας πω και κάτι. Δεν εκμεεύω από κανένα μέλος της Επιτροπής τίποτα. Καλά κάνετε και ρωτάτε. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, γιατί ξέρετε. Ωραία. Είπατε νωρίτερα,
ότι δεν παίζουν κανένα ρόλο οι προσωπικές εγγυήσεις. Αυτή επίσης είναι μια μεγάλη κουβέντα. Υπάρχουν διειστάμενες απόψεις. Θα ήθελα όμως να επανέλθω στο θέμα της ταινιοθήκης, γιατί βλέπω ότι δίνετε κι εσείς μεγάλο βάρος αυτό. Θεωρείτε την ταινιοθήκη από τις βασικές εγγυήσεις για την παροχή των δανείων. Κύριε Λιαρέλη, τη χρονιά που έγινε η απογείωση της αξίας της ταινιοθήκης, αυτό το οποίο αναφέρθηκε και νωρίτερα, από τα 200 εκατομμύρια το 2013 στα 444 το 2014, είναι, αν δεν κάνω λάθος, χρονιά διαπραγμάτευσης για τη σύναψη του κοινού ομολογιακού δανείου. Οπότε έχετε ο Αντένα, απόλυτο δίκιο. Έτσι δεν είναι? Έχετε απόλυτο δίκιο. Οπότε έχει κάθε λόγο ο Αντένα να έχει μια υπερβολικά θετική καταγραφή της αξίας της ταινιοθήκης του. Επειδή έχει και εδώ θέλω να συμπληρώσω κάτι και να το θέσω, κύριε Πρόεδρε, και στην Επιτροπή. Θα ήθελα να ζητήσω, σε αντίθεση με το ΜΕΓΑ που είχαμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε τον τρόπο υπολογισμού της αξίας της ταινιοθήκης, γιατί ήταν στα έγγραφα που μας είχε στείλει η τράπεζα, για τον Αντένα δεν μας έχουν δοθεί παρόμοια στοιχεία, και αν είναι δυνατόν να σταλούν εγγράφους για να μπορέσουμε να δούμε πώς έγινε και η αποτίμηση της ταινιοθήκης. Γιατί ξέρετε, η διεθνής πρακτική για τις ταινιοθήκες είναι η εξής, και το ξέρετε καλύτερα. Αν παραδείγματος χάρη κοστολογείται αρχικά 1 εκατομμύριο μια σειρά ως διαφημιστικό προϊόν, την επόμενη χρονιά η αξία της γίνεται 800.000, τη μεθεπόμενη 600.000, ενώ φθήνει η αξία παλιών σειρών όταν βγαίνουν και καινούργιες σειρές. Η σταδιακή απομείωση της αξίας των παλιών είναι δεδομένο. Και ξέρετε, έχει ακουστεί, έχει βγει και από εδώ, από την Επιτροπή, το πώς έγινε η αξιολόγηση, η αποτίμηση της ταινιοθήκης του τηλέτυπου. Αυτά είναι γνωστά, έχουν καταγραφεί εδώ. Θέλω να σας απαντήσω σε αυτό. Ναι, ναι. Προσπάθησα να το απαντήσω και πριν, δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω την απάντησή μου. Έχετε δίκιο που ρωτάτε το 199 με το 444. Συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια. Το ένα αφορά την λογιστική αξία, όπως είναι καταγεγραμμένα στα βιβλία, και το άλλο αφορά την εμπορική αξία. Είναι δύο διαφορετικές ασκήσεις. Το γεγονός ότι συνέπεσε να υπάρξει η αποτίμηση εκ μέρους της Deloitte της εμπορικής αξίας, προφανώς έχει να κάνει με το κοινοπρακτικό, διότι οι τράπεζες έπρεπε να γνωρίζουν ποια είναι η εμπορική και όχι η λογιστική αξία. Παρά το γεγονός ότι και με 200 εκατομμύρια λογιστική αξία είναι 60 το σήμα κτλ., υπάρχει υπερκάλυψη, αλλά έπρεπε να γίνει. Η διαφορά της εμπορικής αξίας και πώς αποτιμάται. Διεθνώς, από το Big Four, επαναλαμβάνω, διότι εδώ πάλι συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια, υπάρχει αποτίμηση library που έγινε από σταθμό, υπάρχει αποτίμηση library που έγινε από άλλη ανεξάρτητη εταιρεία που δεν είναι μέσα στις 4 μεγάλες του κόσμου, και υπάρχει αποτίμηση του library. Διεθνώς, οι μέθοδοι είναι 3. Η μία μέθοδος είναι με βάση τα αντίστοιχα ποσά που υπάρχουν στην αγορά, δηλαδή είναι αυτό που λέγεται market-based methods. Η άλλη είναι με cost-based methods, δηλαδή πόσο κόστισε. Και ο τρίτος τρόπος είναι στις εκτιμήσεις της οικονομικής ωφέλειας που μπορεί να έχει. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας ότι και στις 3 μεθόδους το 1000 γίνεται 800 και μετά 600. Αυτό κυρίως γίνεται στην λογική των αποσβέσεων σε μία σειρά, διότι υπάρχει μία σειρά που αν αντέχει στο χρόνο, μπορώ να σας πω πάρα πολλά παραδείγματα και πρόχειρα θα το δείτε, μπορεί το 1000 να γίνεται 1200, 2000, 50.000 και 200.000. Έχουμε μία σειρά η οποία ξέρετε ότι έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια. Άρα εκεί το 1000 δεν γίνεται 800, 600, 400. Όμως αυτό είναι ένα συνθητικό διότι αφορά, μιλούμε συνολικά με το library. Η εμπορική αξία του library είναι συγκεκριμένο και αποτιμάται με συγκεκριμένο όλη τρόπο. Όλη αυτή η συζήτηση, όλη αυτή ορίστε η συζήτηση. Ναι, συγγνώμη. Ναι, όλη αυτή η συζήτηση, κύριε Λιαρέλη, για τις ταινιοθήκες γίνεται. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι μόλις έκλεισε το Alter το 2013, υπήρχε μια τεράστια οφειλή στις τράπεζες, κυρίως που είχαν δώσει τα δάνεια. Η ταινιοθήκη του Alter είχε αποτιμηθεί στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Από το ίδιο το Alter. Ορίστε. Από το ίδιο το Alter. Αυτή όμως είχε μπει ως εγγύηση
ως εγγύηση στις τράπεζες. Ναι, αλλά τώρα πάλι συγκρίνεται. Και το Μέγκα το είχε. Τώρα πάλι συγκρίνεται, μίλαμε πορτοκάλια. Ότι ο κόσμος ρωτάει ότι τι αξία μπορεί να έχει. Σας δηλαδή, απαντώ. Αν αύριο το πρωί, σας λέει, όπως το Alter είχε την εξέλιξη που είχε. Είπα και πριν ότι. Απλώς να ολοκληρώσω, γιατί έχει τελειώσει και ο χρόνος μου ούτως ή άλλως. Θέλω να πω ότι κατά πόσο οι τράπεζες μπορούν να είναι εξασφαλισμένες ότι έχοντας την τενιοθήκη ως εγγύηση, αν κάτι πάει στραβά, μπορούν να πάρουν τα λεφτά τους. Σας απαντώ. Εάν η αποτίμηση της εμπορικής αξίας της βιβλιοθήκης έχει γίνει αποφερέγγιο φορέα, στην περίπτωση του Αντένα έχει γίνει από την Ντελόιτ, που είναι στους 4 κολοσσούς του κόσμου, και αποτυπώνεται ορθά η εμπορική αξία, σας λέω ότι οι τράπεζες θα πάρουν τα χρήματά τους. Και επειδή με ρωτήσατε, σας λέω κάτι. Δεν θέλω να παρεξηγηθεί, γιατί είμαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση με αυτό που θα πω. Διότι δεν έχω προέλθει από παρθενογένεση. Είπα πριν και πήγε να παρεξηγηθεί. Είμαι εργαζόμενος στα μέσα. Και έχω γνωριζόμαστε, κύριε Λιάγκελη. Και έχω δουλέψει και στο Μέγκα. Και πονάω και για τους συναδέλφους μου. Με κάποιους από τους οποίους έχω ιδρώσει μαζί. Σας λέω ως διευθύνων σύμβουλος του Αντένα, στην απευκταία περίπτωση που οι τράπεζες θα χρειαστούν να πάρουν τα χρήματά τους, ότι ο διευθύνων σύμβουλος του Αντένα θα ενδιαφερόταν για δεκαετή επινοικίαση σοβαρών πλευρών του library του Μέγκα, το οποίο θα αποδώσει χρήματα στις τράπεζες. Σας λέω, χωρίς όμως να παρεξηγηθεί, ότι σπέβδω να διαμοιράσω τα ημάτια είναι κάποιας ανώνυμης εταιρείας. Είναι απολύτως σαφές λέω, αυτό που λέτε. Όμως, ότι αν έρθει αυτή η ώρα και οι τράπεζες χειριστούν σωστά αυτό το περιουσιακό στοιχείο, είτε με πώληση, είτε και με επινοικίαση, που ενδεχομένως είναι ο πιο σωστός τρόπος για να αποδοθούν χρήματα, ο διευθύνων σύμβουλος του Αντένα θα είναι παρόν. Είναι απολύτως σαφές αυτό που λέτε και, γίνεται, και σαν στοιχείο, γίνεται η αντιδιαστολή θέλοντας και μη. Νομίζω ότι είναι... Ναι, έχω ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Εάν γίνει σωστά, και νομίζω ότι και οι τελευταίοι 6 μήνες, ακόμα και με την τηλεθέαση και με τα έσοδα του Μέγκα, είναι κάτι που πρέπει. Και το στοιχείο που σας είπα πριν, ότι πάντως είναι 2000... σαφές ότι η αποτίμηση της ταινιοθήκης του Αντένα έγινε, όπως λέτε, μέσω φερέγγιου οίκου. Σαφώς. Έτσι. Το ένα είναι αυτό, και το άλλο βλέπουμε αποτιμήσεις τις οποίες τις έκαναν τα ίδια τα κανάλια. Σας και είπα... οι τράπεζες οι οποίες έδιναν τα υπέρογκα δάνεια αυτό... δεχόντουσαν ως αληθή τα στοιχεία δεν που το ίδιο το κανάλι είχε δώσει. Από αυτού δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά αυτό επίσης που σας είπα, ότι από το 2009 τα breaks, τα διαφημιστικά διαλύματα, τα οποία αποφέρουν δευτερόλεπτα διαφημίσεων και έχουν τιμολόγηση, έχουν αποφέρει στον Αντένα από το library 259.700.000, είναι επίσης γεγονός και μπορείτε να το τσεκάρουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Έλεγχες ο σταθμός, λειτουργούσε. Λοιπόν, ευχαριστώ, κυρία Καβαδία. Ο λόγος του κυρίου Γκιόλα, και να ετοιμάζεται ο κύριος Θεοφύλακτος.